λέγαμε στην τελευταία στροφή, κύριε Νεοφύτου, ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Οι στόχοι σας βλέπετε ότι μπορούν να επιτευχθούν όπως τους καθορίσετε εξ αρχής σε αυτή την προσπάθεια? Σε αυτές τις εκλογές κατερχόμαστε με σεμνότητα, το λέω, για να τις κερδίσουμε. Για να συνεχίσει η σταθερότητα και η ασφάλεια για τη χώρα μας. Έχετε προχωρήσει και εξαγγείλετε και κάποια ονόματα που σε περίπτωση δικής σας εκλογής θα συνεχίσουν από το εφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα για να είναι κοντά σας. Να αναμένουμε ότι έχετε λάβει αποφάσεις είτε για νέα πρόσωπα είτε για κάποιον από τους εφιστάμενους αξιωματούχους για κάποιες από τις σημαντικές θέσεις που θα θέλατε να ανακοινώσετε. Αγαπητή μου κυρία Μιχαήλα, το είπα πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Ψηφίζοντας Αβέροφ, ξέρει ο πολίτης τι παίρνει. Παίρνει Αβέροφ με τα καλά μας και τα μειονεκτήματά μας. Κύριε Πρόεδρε. Επιπρόσθετα ξέρουν με ποιους θα κυβερνήσω, ποιοι θα είναι δίπλα μου. Και θα είναι η ιστορική παράταξη του Δημοκρατικού Συνεγερμού και ικανότατα στελέχη από την κοινωνία των πολιτών που ασπάζονται το πρόγραμμά μου. Το ρεαλιστικό με προσανατολισμό και προοπτική για τη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, ο Νικηφόρος Βρετάκος σε ένα στίχο του έχει γράψει «Ο κόσμος πιστεύει αυτά που ακούει με τα αυτιά του και όχι αυτά που βλέπει με τα μάτια του». Φαίνεται ότι εσείς πιστεύετε αυτά που ακούτε με τα αυτιά σας σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Αναστασιάδη για στήριξή σας και όχι αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα, διότι οι δημοσκοπήσεις και η πεποίθηση του κόσμου είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Χρυσοδουλίτη. Θα ήθελα να το σχολιάσω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού, για 17 χρόνια πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού, στηρίζει και το δήλωσε πολλές φορές τις συλλογικές αποφάσεις της ιστορικής μας παράταξης. Βρίσκεστε εδώ με πολλά στελέχη του DC, όμως είδαμε πριν από λίγο τον κύριο Μπρούντζο να στηρίζει την υποψηφιότητα, να προτείνει συγγνώμη την υποψηφιότητα του κυρίου Μαυρογιάννη, ότι το επιτελείο Χρυστοδουλίδη προαναγγέλει ότι θα είναι εδώ πολλά άτομα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε εν όψη και πληροφοριών ότι θα έχουμε διαγραφές από το κόμμα? Αγαπητέ μου, αναφέρεστε σε ονόματα που καθόλου σεβαστά. Από ό,τι γνωρίζω δεν είναι μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα ας μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της χώρας μας, για το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Και οι επιλογές είναι δύο. Θα συνεχίσουμε στην πορεία της σταθερότητας ή και της ασφάλειας ή θα γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχουν 14 επιλογές. Υπάρχουν δύο. Είτε με τον Αβέροφ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό για συνέχιση της σταθερότητας και της ασφάλειας, είτε πισωγύρισμα προς τα πίσω σε πολιτικές που εφαρμόστηκαν και χρεοκόπησαν την χώρα. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών στα πολύ κρίσιμα που αναμένονται στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή και στην οικονομία της Κύπρου. Και εμείς το είπαμε και θα το επαναλάβουμε. Δίδουμε και εμείς το όραμά μας για τη χώρα. Αλλά έχουμε πεπραγμένα που εγγυούνται ότι εμείς μπορούμε να κουμαντάρουμε την οικονομία και προτού την υπόσχεση των επιδομάτων διασφαλίζουμε ότι η χώρα θα έχει έσοδα. Και μια δυνατή οικονομία, θα το επαναλάβω, χρειάζεται ως όχημα για να έχεις ισχυρή άμυνα, να έχεις δυνατή κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Και η ΤΕΝΕΚΑ ακόμα μια φορά θα αποδείξει πως η χώρα δεν θα μπει σε περιπέτεια. Ακούστε κάτι.
Δημοκρατικός Συναργερμός ιδρύθηκε, αγαπητή μου Κέτη, για έναν αγώνα για την επανένωση του τόπου μας. Και όσο ζούμε, όσο υπάρχουμε, θα είμαστε απέναντι από πολιτικές που τσιμεντώνουν την κατοχή. Και προϋποθέτει αυτός ο αγώνας έναν ενωμένο δημοκρατικό συναγερμό. Όσοι έχουν σκέψεις για τσιμέντωμα της κατοχής διαμέσου της διάσπασης του ιστορικού κληρυδικού δημοκρατικού συναγερμού θα πάρουν την απάντηση, επαναλαμβάνω, στην Τενέκα, στις 12 του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.